υπερασπιστούμε το σπίτι και την οικογένεια του Σπύρου. Και κάθε οικογένεια. Και κάθε Σπύρο. Στη γειτονιά μας και παντού. Γιατί όπως σήμερα η Βάσο, ο Κώστας και ο Σπύρος κινδυνεύουν να βρεθούν στο δρόμο επειδή δεν κατάφεραν να εξυπηρετήσουν τη ρύθμιση και το δάνειο, όχι επειδή δεν προσπάθησαν, δεν τα κατάφεραν. Έτσι λοιπόν στην ίδια θέση και στην ίδια ανασφάλεια βρίσκονται χιλιάδες οικογένειες και πάρα πολλές με παιδιά ανάπηρα, αλλά και με άλλες και με πολλές άλλες δυσκολίες. Γνωρίζουμε πολύ καλά πως αύριο μπορεί να έρθει η σειρά του οποιοδήποτε, μπορεί να βρεθεί ακόμα και η δική μας οικογένεια σε αυτή τη θέση. Ο Σύλλογος λοιπόν και ως μαζικό κίνημα και ως γειτονιά προτάσουμε την αλληλεγγύη σε αυτή την περίπτωση. Κάνουμε πράξη το ένας για όλους και όλοι για έναν και όλοι μαζί ενάντια στην άθλια κυβερνητική πολιτική και το ελεηνό πλαίσιο νόμων και κανονισμών που ψήφισαν οι κυβερνήσεις. Πρέπει να είναι ξεκάθαρο σε όλους μας ότι η νίκη της οικογένειας αυτής θα είναι νίκη για κάθε οικογένεια που ζει μέσα στο φόβο και την απειλή του πληστηριασμού και της έξωσης και θα μας δώσει δύναμη και κουράγιο. Και είμαστε αισιόδοξοι. Είμαστε αισιόδοξοι σε αυτή τη φάση ότι μπορούμε να κερδίσουμε, να νικήσουμε αυτή τη μάχη. Και από την άλλη, ήμασταν και είμαστε πανέτοιποι αν χρειαστεί να μην τη χάσουμε. Με την ενημέρωση που κάναμε στη γειτονιά όλες τις προηγούμενες μέρες, τις εκατοντάδες ανακοινώσεις μας και τις αφίσες μας, τη συζήτηση που κάναμε πόρτα-πόρτα στις πολυκατοικίες, με τη μαζική μας διαδήλωση την προηγούμενη εβδομάδα, με τις περιφρουρήσεις που οργανώσαμε τα πρωινά από τα ξημερώματα για να μην μας πιάσουν στον ύπνο και να αποτρέψουμε αν χρειαστεί οποιαδήποτε προσπάθεια για έξωση, με την πίεση προς την κυβέρνηση και το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Όλα αυτά, φίλες και φίλοι, επιδρούν. Όλα αυτά έχουν το καθένα τη δική του σημασία. Χάρη σε αυτήν την οργανωμένη και αποφασιστική προσπάθεια και τον αγώνα των φορέων και των συλλόγων και των κατοίκων και των αναπήρων που σταθήκαμε δίπλα σε αυτή την οικογένεια, μπορούμε σήμερα να ανακοινώσουμε ένα πρώτο θετικό νέο. Καθώς όπως έγινε γνωστό από την πλευρά του αγοραστή, δηλαδή αυτών που απέκτησαν το σπίτι στο πληστηριασμό που έγινε, υπήρξε προφορική δέσμευση πως δεν θα προχωρήσουν σε έξωση και πως προτίθεται να κάνουν πίσω για να απεπλακούν αν πάρουν πίσω το ποσό που κατέβαλαν στο πληστηριασμό. Δεν έχει τελειώσει προφανώς τίποτα ακόμα, αλλά αυτά είναι σημαντικά νέα εφόσον ισχύσουν. Και για να ισχύσουν πρέπει εμείς να δυναμώσουμε την αποφασιστικότητά μας και τις ενέργειές μας. Πρέπει να ασκήσουμε σοβαρή πίεση στην κυβέρνηση. Γι' αυτό βάλαμε σήμερα νέα κινητοποίηση. Γιατί η λύση βρίσκεται στα χέρια της και το ίδιο ισχύει για το ΦΑΝΤ. Δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία. Μιλάμε για μια οικογένεια με ένα νέο παιδί που έχει 67% αναπηρία. Μιλάμε για ένα πληστηριασμό που η οικογένεια ενημερώθηκε γι' αυτό αφού πραγματοποιήθηκε. Μιλάμε για ένα αστείο ποσό μπροστά στα τεράστια κέρδη τους. Και μιλάμε για την πλευρά του αγοραστή που δηλώνει πως έχει πλέον την πρόθεση να αποσυρθεί. Άρα, απαιτούμε από την κυβέρνηση να παρέμβει τώρα άμεσα και από το ΦΑΝΤ να γίνουν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες έτσι ώστε η οικογένεια να μην ξεσπιτωθεί, το σπίτι να κατοχυρωθεί ξανά σε αυτούς που μένουν μέσα και να ρυθμιστεί το χρέος με ρεαλιστικούς όρους. Όμως, όπως είπαμε και πρωτύτερα, δεν είναι μόνο αυτή η περίπτωση. Ο Εκπολιτιστικός Εξοριστικός Σύλλογος Επολίων, η Αναγέννηση και όλοι οι φορείς και οι σύλλογοι που είμαστε σήμερα εδώ, όπως και άλλες φορές σε περιπτώσεις πληστηριασμών και εξώσεων, οι οικογένειες που αγωνιούν, οι κάτοικοι που θέλουν να συμπαρασταθούν και να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους, μπορούμε και πρέπει να θέσουμε κάποια ερωτήματα και να αναζητήσουμε απαντήσεις. Θα είχαμε μπροστά μας αυτά τα άθλια περιστατικά που μας κινητοποιούν αν το δικαίωμα στη στέγαση ήταν αναγνωρισμένο ως κάτι σύγχρονο, ως κάτι αυτονόητο, ως κάτι επιτακτικό. Είναι δυνατόν σήμερα
να μην προστατεύονται οι συνάνθρωποι μας που αποδεδειγμένα δεν μπορούν να τα απεξέλθουν στα βάρη του δανεισμού τους και όχι με ευθύνη τους, αλλά επειδή η ζωή τους τσακίστηκε από την κρίση, τσακίστηκε από την αντιλαϊκή πολιτική των κυβερνήσεων. Να αναρωτηθούμε πώς είναι δυνατόν να ξεσπιτώνονται οικογένειες με παιδιά ανάπηρα και χωρίς κανένα άλλο περιουσιακό στοιχείο, πώς είναι δυνατόν να μην απαγορεύονται οι πληστηριασμοί σε αυτές τις περιπτώσεις και γενικά για κάθε λαϊκό σπίτι. Είναι καιρός αυτά τα ερωτήματα να απαντηθούν, να αναζητήσουμε τις αιτίες και να τις πολεμήσουμε. Αλλιώς η όποια παρέμβασή μας, όσο καλή και δυναμική και να είναι, θα μοιάζει με έναν ανώφελο και αδιέξοδο ανθρωπισμό. Θα συναντάμε εμπόδια μπροστά μας, γιατί τα περιστατικά αυξάνονται. Ενώ ταυτόχρονα υπάρχουν και οι πονηροί που ζητάνε από τις οικογένειες να αποδείξουν ότι δεν είναι ελέφαντες, ότι είναι ευάλωτοι, ότι δεν ανήκουν στους κακοπληρωτές μπαταχτζίδες. Τα ξέρουμε όλα αυτά και τα έχουμε ακούσει. Ευτυχώς εδώ στη γειτονιά τις τελευταίες μέρες δεν τα ακούσαμε και αυτό είναι σημαντικό. Σήμερα οι εργατικές λαϊκές οικογένειες αντιμετωπίζουν κάτι πολύ ξεκάθαρο μπροστά τους. Το κυνήγι του κέρδους έχει επεκταθεί και σε νέους τομείς. Στην Αθήνα τρέχουν με χίλια σχεδιασμοί να γίνει σοβαρότατος τουριστικός προορισμός για υψηλά βαλάντια. Έχουμε φτάσει τα 500 ξενοδοχεία στο κέντρο, αλλά δεν αρκούν. Προστίθονται δεκάδες χιλιάδες διαμερίσματα Airbnb, hostels, αλλά και άλλες μορφές που δεν αφορούν μόνο το κέντρο και επεκτείνονται στις γειτονιές και στις κοινότητες. Την ίδια ώρα το κράτος και ο Δήμος Αθηναίων προμοτάρουν αυτές τις εξελίξεις. Σχεδιάζουν και χρηματοδοτούν συγκεκριμένες αναπλάσεις και σχεδιασμούς που συγκλίνουν με αυτό το στόχο, δηλαδή τι? Τη μετατροπή της πόλης σε τουριστικό προορισμό για όσους έχουν να το πληρώσουν από οποιοδήποτε στον κόσμο. Για άλλα έργα που ζητάμε εμείς στις γειτονιές μας, στα σχολεία μας, για αθλητικούς χώρους, δεν βρίσκουν χρήματα. Για χρόνια μπορεί το λαϊκό κίνημα και οι σύλλογοι στις γειτονιές να τρέχουν και να απαιτούν μέχρι να αποσπάσουν κάποια δέσμευση, κάποια κατάκτηση. Οι επιχειρηματίες όμως έχουν στρωμένο με ροδοπέταλα το δρόμο τους στην εκμετάλλευση και τη στέγη ακόμα και για την εξασφάλιση κερδοφορία τους. Εμείς λοιπόν, ενώ μιλάμε για ξεσπιτωμένες οικογένειες, αυτοί βλέπουν μια στεγαστική αγορά η οποία είναι σε άνθηση, η οποία προσφέρει δυνατότητες μεγάλης κερδοφορίας. Εμείς μιλάμε για παιδιά αμαία και αυτοί βγαίνουν κέρδη που μπορούν να βγουν άμεσα και εύκολα. Αυτό βλέπουν. Κοράκια, εταιρείες real estate, επιχειρηματίες του τουρισμού και άλλοι, με την νομική κάλυψη του κράτους και με την επιδίωξη του κέρδους ορμάνε στις γειτονιές και τα σπίτια του Κοσμάκη. Μιλάμε για ένα πάρτι και για ένα φαγοπότι το οποίο συμπαρασύρει προς τα πάνω τα πάντα. Είναι τα funds που βιάζονται να ξεπουλήσουν τα δάνεια που πήραν από τις τράπεζες που εμείς έχουμε χρυσοπληρώσει. Και ξέροντας ότι έχουν έτοιμους αγοραστές, δεν λογαριάζουν τίποτα και θέτουν θεότρελους όρους για ρυθμίσεις. Είναι τα κοράκια που βιάζονται να αγοράσουν και να αξιοποιήσουν αυτή τη στέγη ως άμεσο προς πώληση εμπόρευμα. Είναι τα ενοίκια που έχουν φτάσει στο Θεό και δυσκολεύονται χιλιάδες νέα ζευγάρια όταν θέλουν να ξεκινήσουν νέο σπιτικό, όταν θέλουν να κάνουν οικογένειες. Οικογένειες που ξεσπιτώνονται γιατί τα σπίτια θα διατεθούν κάπου που θα βγει περισσότερο κέρδος. Αλήθεια, σήμερα είμαστε εδώ και θα φροντίσουμε να νικήσει η οικογένεια, ο Κώστας, η Βάσο και ο Σπύρος. Αλλά αυτή η κατάσταση που θα πάει? Μπορούν να αντέξουν οι γειτονιές? Μπορούν να αντέξουν οι οικογένειες αυτή την πολιτική? Και αν ναι, με τι κόστος? Με πόσα θύματα? Είμαστε υποχρεωμένοι από την ίδια την πραγματικότητα να μιλήσουμε για αυτήν την αγορά τη στεγαστική, η οποία με μαθηματική ακρίβεια μετατρέπεται σε ζούγκλα χάρη στο κυνήγι του κέρδους και με τις ευλογίες του κράτους. Είμαστε υποχρεωμένοι από την ίδια την πραγματικότητα, αν δεν θέλουμε οι γειτονιές μας να γίνουν ζούγκλα, να αντιπαλέψουμε αυτή την πολιτική και να πούμε ότι η στέγη δεν θα έπρεπε να είναι τσουχτερό και πανάκριβο εμπόρευμα για λίγους. Να πούμε ότι πρέπει να απαγορευτούν οι πληστηριασμοί κατοικία σε λαϊκές οικογένειες, πόσο μάλλον όταν έχουν άνθρωπο ανάπηρο. Να μιλήσουμε για ολοκληρωμένο στεγαστικό σχεδιασμό με ευθύνη του κράτους, με βάση τις πραγματικές ανάγκες, όπως για παράδειγμα τα νέα ζευγάρια, όπως για παράδειγμα τους φοιτητές και άλλα. Γιατί όσο συνεχίζεται και όσο υλοποιείται αυτή η πολιτική,
όσο επεκτείνεται το πάρτι και το κυνήγι του κέρδους, ξέρουμε πολύ καλά πως σήμερα είναι η οικογένεια του Σπύρου, αύριο μπορεί να είναι οποιαδήποτε άλλη οικογένεια και μεθαύριο μπορεί να είναι η δική μας οικογένεια. Και εδώ ναι, είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό που μέσα στο κατακαλό καιρό οι φορείς της γειτονιάς, έτοιμοι και αποφασισμένοι και με σχεδιασμό και με θάρρος, εξαπολύσαμε και με τη συμμετοχή των κατοίκων μεγάλη πίεση και προειδοποιήσαμε όλον αυτό το μηχανισμό να κάνει πίσω. Είναι σημαντικό, αν το καταφέρουμε και αν νικήσει η οικογένεια, δεν έχει τελειώσει τίποτα ακόμα και πρέπει να επιμείνουμε και να είμαστε έτοιμοι. Είναι σημαντικό τώρα να ασκηθεί μέγιστη πίεση στην κυβέρνηση να πάρει όλες τις απαραίτητες πρωτοβουλίες έτσι ώστε να τελεσυνδικήσει σωστά. Αλλά είναι το ίδιο σημαντικό μέσα από τους φορούς μας και τους συλλόγους μας να εκφράζονται αυτά τα προβλήματα από τους κατοίκους, τους γείτονες, τα μέλη των φορέων. Να συζητιέται αυτό το πρόβλημα, γιατί δεν είναι ένα σχετιό, είναι πολύ. Και πρέπει απέναντι σε αυτή τη συνολική επέλαση που έχουν επιλέξει κυβερνήσεις και αυτή την πολιτική και απέναντι σε αυτό το κυνήγι του κέρδους, εμείς να αντιπαραβάλουμε τους αγώνες μας και το δίκαιο των αιτημάτων μας και τις σύγχρονες ανάγκες μας. Με αυτές τις σκέψεις, και εφόσον δεν υπάρχουν άλλοι χαιρετισμοί, θέλουμε να συνεχίσουμε τη σημερινή μας συγκέντρωση με μία ακόμα μαχητική πορεία η οποία θα ενημερώσει τη γειτονιά και θα την κρατήσει σε εγρήγορση. Καλούμε όσους ήρθαν σήμερα εδώ να συμμετάσχουν, να μην φύγουν, έχει σημασία. Και καλούμε να μας δώσετε 5 λεπτά να το οργανώσουμε για να βγούμε στον δρόμο. Ευχαριστούμε πολύ.